Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εν μέσω των πιέσεων των Βρυξελών για περισσότερα μέτρα και τις απειλές ακόμη και για έξοδο από την Ευρωζώνη, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή ενημερωτική εκστρατεία προκειμένου να πιστούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες για την προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να αναδιαρθρώσει την οικονομία της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός ανέθεσε στον Υπουργό Επικρατείας Ηλία Μόσχελο τη σύνταξη ενός φακέλου, στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι μεταρρυθμίσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση στα δύο αυτά χρόνια. Ο φάκελος, που θα μεταφραστεί σε περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη όλων των κοινοβουλίων της Ευρωζώνης, καθώς και στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων έχουν προκαλέσει οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την εργασιακή εφεδρεία, το ενιαίο μισθολόγιο, τις επιχειρησιακές συμβάσεις, τις αποκρατικοποιήσεις και την κατάργηση φορέων του δημοσίου. Πρώτοι στο χώρο των απεργιακών κινητοποιήσεων μπαίνουν οι ιδιοκτήτες ταξί, καθώς εξήγηλαν 24 ώρη απεργία από τις 5 τα ξημερώματα. Οι γιατροί του ΕΣΥ έχουν κηρύξει 48 ώρη πανιατρική απεργία για σήμερα και αύριο, αντιδρώντας στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για ανασυγκρότηση του ΕΣΥ. Σε λευκή απεργία προσανατολίζονται και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, διαμαρτυρόμενοι για το ενιαίο μισθολόγιο. Παράλληλα, 48 ώρη απεργία για την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη κήρυξαν οι εργαζόμενοι σε εφορίες και τελωνία, αντιδρώντας στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ενιαίο μισθολόγιο, που δεν θα περιλαμβάνει τελικά την προσωπική διαφορά στο επίπεδο των αποδοχών τους, όπως τους είχαν διαβεβαιώσει αρχικά. Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά του νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια πραγματοποιήθηκε σήμερα από φοιτητές και σπουδαστές που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χημείου στη Θεσσαλονίκη. Οι φοιτητές εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, παρά το γεγονός ότι η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε πως εάν δεν γίνονται μαθήματα λόγω καταλήψεων, θα χαθεί το εξάμηνο. Σύμφωνα με τους φοιτητές, πάνω από 270 τμήματα και σχολές σε ΑΕΗ και ΤΕΗ έχουν βάλει λουκέτο, ενώ καθημερινά διεξάγονται γενικές συνελεύσεις. Στους δημοσίους υπαλλήλους επέριψε την ευθύνη για την σημερινή κατάσταση της χώρας ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας χθες βράδυ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Είπε ότι το 1 εκατομμύριο δημοσίων υπαλλήλων, που ταλαιπωρούν 10 εκατομμύρια πολίτες με την βεβαιότητα ότι ο δημόσιος τομέας είναι ισόβιος, έφτασαν τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση. Επιπλέον, ο Υπουργός Υγείας εξαπέλυσε πειρά κατά της αριστεράς και επικαλούμενος τους νεκρούς της Μαρφίν, είπε ότι αυτοί πέθαναν σαν να μην ήταν άνθρωποι, επειδή, όπως είπε, δεν άνοικαν στην αριστερά. Διότι, όπως συμπλήρωσε ο κύριος Λοβέρδος, στην μεταπολιτευτική Ελλάδα η αξία της ζωής είναι μόνο εάν είσαι αριστερός. Να μην παγιδευτούν οι πολίτες στο παιχνίδι του κοινωνικού αυτοματισμού, ζήτησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, στο πλαίσιο συνάντησής του με τους βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτικής χρονιάς. Ανταλλάσσοντας απόψεις με τους βουλευτές για την τρέχουσα επικαιρότητα, εξέφρασε τη διαφωνία του με τον τρόπο που εφαρμόζει η κυβέρνηση την εργασιακή εφεδρεία, ενώ υποστήριξε την καθιέρωση πληθυσμιακών κριτηρίων για το θέμα των ταξί. Την πρόσληψη 1.412 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 δασκάλων και 1.097 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 νηπιαγωγών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι προσλαμβανόμενοι, αναφέρει το Υπουργείο, οφείλουν να παρουσιαστούν στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την 5η 8 Σεπτεμβρίου ως και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011. Θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
τις διατάξεις του νομοσχεδίου κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά, βάσει του οποίου αποποινικοποιείται η χρήση ναρκωτικών στην Ελλάδα, παρουσίασε χθες σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτιάδης Παπαντονίου. Σύμφωνα με τον νέο νόμο που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα τεθεί σε δημόσιο διάλογο, αποποινικοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η χρήση ναρκωτικών, η προμήθεια και η κατοχή τους για προσωπική χρήση, ενώ την ίδια στιγμή γίνονται αυστηρότερες οι διατάξεις που αφορούν την εμπορία και τα κυκλώματα διακίνησης. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, ετησίως σημειώνονται 300 θάνατοι από την χρήση ναρκωτικών ουσιών. Στις δε φυλακές της χώρας είναι έγκλειστοι περίπου 4.500 για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Εκτός συνόρων τώρα, η Ιταλική Γερουσία ενέκρινε το πακέτο μέτρων ύψους 52,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε προς έγκριση η κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνη για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων της χώρας. Υπέρ του νόμου ψήφισαν 165 γερουσιαστές και κατά 141. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε και η εμπιστοσύνη του σώματος προς την κυβέρνηση, όπως είχε ζητήσει ο Καβαλιέρε. Πρόκειται για την 49η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από την αρχή της θητείας Μπερλουσκόνη. Την επόμενη εβδομάδα θα κληθεί να εγκρίνει τον νόμο και η κάτω Βουλή. Ανάμεσα στα μέτρα που ψηφίστηκαν περιλαμβάνεται αύξηση του ΦΠΑ από 20 σε 21% για όλα τα είδη πλην των βασικών. Εντατικές προετοιμασίες στον τομέα της ασφάλειας πραγματοποιούν οι αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον στρατό να αυξάνει τα επίπεδα ασφάλειας και την αστυνομία της Νέας Υόρκης να κατεβάζει χιλιάδες αστυνομικούς. Ωστόσο, όλες οι πλευρές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κάποια απειλή και ότι τα μέτρα είναι επιβεβλημένα και συνετά. Το Πεντάγωνο ανέβασε το επίπεδο του συναγερμού στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται μέσα στο έδαφος της χώρας, εν ώψη της 10ης επετείου των επιθέσεων την Κυριακή. Ταυτόχρονα, ο Μπαράκ Ομπάμα είχε σύσκεψη με επιτελείς του τομέα της ασφάλειας για τα μέτρα την ημέρα της επετείου, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Παρά τις προειδοποιήσεις και τις απειλές της Άγκυρας, καθυστυχαστικό εμφανίστηκε το Ισραήλ για την κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών. Ό,τι έγινε, έγινε, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Εχούντ Μπαράκ, λέγοντας ότι η ένταση θα αποκλιμακωθεί. Τονίζοντας ότι η πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ αθωώνει τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, ο Εχούντ Μπαράκ προέβλεψε ότι η γενικότερη αναταραχή στη Μέση Ανατολή θα φέρει πιο κοντά την Τουρκία και Ισραήλ. Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 2 μποφόρ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από την Εγνατία Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.